Ριζική ανατροπή στην όλη διαδικασία επιστροφή ΦΠΑ δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα που θα περιλαμβάνει αυστηρού ελέγχου με αντικειμενικά κριτήρια και λίστα αναμονή πριν από την επιστροφή του φόρου. Μεταξύ των κριτηρίων που εξετάζονται είναι και τα εξή ο χρόνος υποβολής της αίτησης επιστροφών φόρου από το δημόσιο. Από το διαδίκτυο θα μπορούν να παρακολουθούν όλες τις επιστροφές φόρων που κάνει η εφορία και το πότε φτάνει η σειρά τους. Εξετάζεται παράλληλα οι επιστροφές να ανέρχονται σε συγκεκριμένο ποσοστό κάθε μήνα, ανάλογα με την εξέλιξη των εισπράξεων. Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια που θέτει ο νέος νόμος είναι οι παραβάσεις που έχει κάθε εταιρεία. Παράλληλα, θα προχωράει και ο αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των χρεών που οφειλέται με επιστροφέ φόρων. Η εφορία θα προβαίνει στον αυτόματο συμψηφισμό χωρί να απαιτείται αίτηση από τον υπόχρεο. Μία ακραία πρόταση, όπου ο νέο και ενιαίο φόρο επί των ακινήτων θα επιβάλλεται χωρί αφορολόγητο, δηλαδή από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο, εξετάζει και πάλι το Υπουργείο Οικονομικών. Καθώ με τι εναλλακτικέ προτάσει που προβλέπουν αφορολόγητο όριο στα 50.000 ευρώ ή στα 100.000 ευρώ, δεν βγαίνει ο λογαριασμό των εσόδων ύψου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητάει η Τρόικα. Στο Υπουργείο Οικονομικών επικρατεί πανικό, καθώ τα ήπια σχέδια που επεξεργάζονται οι αρμόδιε υπηρεσίε, στην καλύτερη περίπτωση υπολογίζεται ότι μπορούν να επιφέρουν αιτήσια έσοδα τη τάξη των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μερίδα με στόχο την ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στου τομεί μεταποίηση, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών γύρω από το νέο πρόγραμμα ενίσχυση Οργανώνουν αύριο στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο, το Επιμελητήριο Αχαΐας, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματο Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Η ημερίδα θα ξεκινήσει στι 6 το απόγευμα και στη διάρκεια των εργασιών τη θα αναλυθούν όλε οι πτυχέ του προγράμματο Νέα Δράση Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με Περιφερειακή Διάσταση.